Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνος δρόμος να λέμε ότι επειδή κάποιος κάνει σκληρή κριτική, τώρα τα της εξύβρισης και τα λοιπά, όποιος είναι, ας κάνει, αν εμπίπτει στον αστικό κώδικα, ας κάνει αγωγή, δεν ξέρω. Όχι, μισό λεπτό να σας κάνω την ερώτηση, σας παρακαλώ θερμά, δηλαδή, για να κάνουμε πινκ-πονγκ. Όχι, όχι. Το να θεωρούμε ότι κάποιος που κάνει σκληρή κριτική ανοίγει το δρόμο για έναν τρομοκράτη. Δηλαδή, δεν είναι σαν να παρουσιάζουμε την τρομοκρατία ως κλιμάκωση της πόλωσης. Λοιπόν, στην δημοκρατία υπάρχει και πόλωση. Σωστά. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα και ύβρις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας βρίζει κάποιον άλλον, ένας τρίτος πρέπει να πάει να σκοτώσει όμως. Εγώ δεν είπα ότι έβαλε ο Τσίπρας κανένα να πάει να βάλει τη βόμβα στο Sky. Το ξεκαθάρισα αυτό. Ναι, αλλά πριν λέτε αρχή, ότι θα κάνατε αν ήσασταν αλαφούζος ηθική ή τέτοια και θα την κερδίζατε κιόλας. Για ο αλαφούζος δεν είπα ότι είναι ο Τσίπρας ο φυσικός αυτούργος. Και ο ηθικός ευθύνη έχει όμως. Με την έννοια της ηθικής βλάβης. Λέμε με την έννοια της στοχοποίησης. Γιατί επαναλαμβάνω. Όταν να φέρω ένα παράδειγμα τον εαυτό μου. Οπλίζει τα χέρια των τρομοκρατών να το να κάνει ένα κόμμα σκληρή κριτική εμπάργκο. Όσα παραδείγματα θέλετε να φέρετε. Αν πάτε, κάνετε τώρα Google και δείτε τις τελευταίες 40 ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να παραπάνω, αλλά 40 είναι επειδή κοίταξα όλους με το πρωί. Έχουν όλες αναφορά σε μένα. Είναι σχεδόν αστείο. Για πράγματα που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Εγώ πετάμε και ένα Γεωργιάδη. Χθες, ας πούμε, θέλουν να επιτεθούν στον Αλαφούζο και λένε. Όπως τις ανοησίες που λέει ο φίλος του κυρίου Γεωργιάδη, αν προσάλλετε. Έχουν τσακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλαφούζο και το συγκρότημα του Sky. Και πρέπει να βρει τον τρόπο Τσίπρας να βάλει σε κάποιο σημείο και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ωραία, κάθε μέρα. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάς, ο Άδωνης Γεωργιάς, ο Άδωνης Γεωργιάς, ο Άδωνης Γεωργιάς, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Άδωνης ακροδεξιά, ο Άδωνης το ένα, ο Άδωνης το άλλο. Κοιτάξτε. Αν αύριο μένα με πυροβολήσουν τρομοκράτες, εδώ και ευθύνη ο Τσίπρας. Ποιο θα γίνει, η Άννα Ραγκούλα. Θα γίνει ευθύνη, επειδή τώρα μου λέτε. Άμα με στοχοποιεί το πρωί το βράδυ. Τώρα μου λέτε ότι όταν κάποιο κάνει σκληρή κριτική. Μα είναι άλλο πράγμα, σα λέω. Οπλίζει τα χέρια τρομοκρατών. Σας λέω. Όταν το κάνει ασταμάτητα και διαρκώ και με κάθε ευκαιρία, είναι σαν να στέλνει ένα σήμα. Και στην Ελλάδα. Στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία. Δεν είναι εκτό πλαισίου η προληπτική αυτολογοκρισία. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει ανάποδο να κάνει κριτική όσο συχνά θέλει, όσο οξία θέλει, προς όποιον θέλει, δεν δικαιούται να την κάνει. Δε, φυσικά, αλλά αναλαμβάνει και την ευθύνη, αυτό σας λέω. Μα δεν είμαστε δικαιούται, αλλά αναλαμβάνει και την ευθύνη. Μα δεν πυροδοτεί κάποια βόμβα, εντάξει, αυτό σας ρωτάω. Δεν ξέρω. Είναι σαν να μας λέτε τόση ώρα ότι όπλησε τα χέρια των τρομοκρατών η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση. Ισχύει τέτοιο πράγμα. Θα το φτάσετε τόσο μακριά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει.